παιδιά που συνάωσες και τις συνάωσες του 22, ξέρουμε όλοι με το ολοκαύτωμα της συνάωσες τι έγινε, αλλά να θυμηθούμε ότι τις συνάωσες που όχι μόνο αυτές αλλά και τα παιδιά τους ρίξανε όπως το Σούλι, ρίξανε τα παιδιά τους στους τουρπάνους από το να πέσουν στα χέρια των Τούρκων. Και μόνο που έχω να πω ότι πρέπει να τους τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους υμνούμε, γιατί αν είναι η Νάουσα, η Ναουσή, και εμείς σήμερα εδώ το οφείλουμε σε εκείνους τους ανθρώπους. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την Νάουσα. Είναι μια μέρα στοχασμού και αναστοχασμού. Πρέπει όλοι μαζί να στοχαστούμε τη θυσία του λαού της Νάουσας, την Επανάσταση του 1822 και την άγρια σφαγή και καταστροφή που έγινε από τους 10.000 Τούρκους στρατιώτες του Λουμπούρ Πασά από τη Θεσσαλονίκη. Η θυσία των γυναικόπαιδων στην Αράπιτσα είναι μια πράξη υψηλού και μεγίστου συμβολισμού για την ηρωική πόλη της Νάουσας, που στέκει πλάι ισόκυρα, ισότιμα και ισάξια με το Μεσολόγγι, το Αρκάδι. Αυτή η θυσία, χάρη της οποίας και ένεκα της οποίας ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι, τιμάται στην πράξη μόνο όταν κάνουμε βιώματα οι Έλληνες τις αρχές και τις αξίες για τις οποίες θυσιάστηκε. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα για την Νάουσα, μέρα μνήμης αλλά και μέρα χαράς για το γεγονός ότι οι πρόγονοί μας μας δίδαξαν με τη θυσία τους την αγάπη τους για την πατρίδα του Χριστού, έγραψαν ιστορία. Το παράδειγμά τους αποτελεί φωτεινή καθοδήγηση για εμάς και ελπίζουμε να σταθούμε εντάξει τους. Χρόνια πολλά σε όλη την Νάουσα, χρόνια πολλά σε όλη την Νάουσα. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά βρίσκομαι στην Νάουσα για μια ξεχωριστή μέρα για την πόλη της Νάουσας, μια μέρα που μας γυρίζει στο παρελθόν, αλλά μας διδάσκει και πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το μέλλον μας σαν χώρα και πώς πρέπει να αντιμετωπίσει το μέλλον και τα καλύτερα που έρχονται μπροστά μας ο ελληνικός λαός. Η μέρα αυτή είναι μέρα τιμής για την πόλη της Νάουσας, είναι μέρα τιμής για το λαό της Νάουσας που είπε ένα ηρωικό όχι και αγωνίστηκε ενάντια στον τουρκικό ζυγό. Έτσι λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο, πρέπει να συνεχίσουμε να εντείνουμε τον αγώνα μας, έτσι ώστε τα δικαιώματα του λαού της χώρας μας να πιάσουν επιτέλους τόπο. Πώς θα γίνει αυτό, ποια θυσία πρέπει να κάνουμε σήμερα, γιατί εδώ σήμερα μιλάμε για θυσία που έκαναν οι Νάουσες. Κοιτάξτε, αυτή η θυσία που έκαναν στο παρελθόν, που είχε σαν αποτέλεσμα την απελευθέρωση της χώρας μας και αυτός ο αγώνας εδώ τοπικός, είχε σαν αποτέλεσμα την απελευθέρωση της χώρας μας από τον τουρκικό ζυγό και τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, έχει να μας διδάξει πολλά. Τα προηγούμενα χρόνια ζήσαμε όλοι μας μια τεράστια καταστροφή με τις εφαρμοζόμενες μνημονιακές πολιτικές. Πολιτικές που οδήγησαν σε πολύ μεγάλη φτώχεια τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Η κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια τεράστια προσπάθεια από την επόμενη των εκλογών, από τις 26 Ιανουαρίου, έτσι ώστε να περιορίσει αυτή την καταστροφή και να βάλει τις βάσεις για να αναζωογονηθούν και να εδραιωθούν ακόμα περισσότερο τα δικαιώματα του λαού της χώρας μας. Οι κόκκινες γραμμές της ελληνικής κυβέρνησης και οι κόκκινες γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ είναι καμία υποχώρηση στις απαιτήσεις των δανειστών της χώρας σε ό,τι αφορά τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά δικαιώματα του κόσμου της εργασίας. Σε αυτό είμαστε κάθετοι. Δεν πρόκειται να κάνουμε καμία υποχώρηση σε αυτό. Όπως επίσης δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε ιδιωτικοποιώντας βασικές υποδομές
της χώρας μας. Δηλαδή την ενέργεια, τις μεταφορές, τα κοινωνικά αγαθά όπως είναι το νερό και μια σειρά άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τη δημόσια υγεία και με τη δημόσια περιουσία. Φυσικά πρέπει και θα επιδιώξουμε και αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε συμφωνία. Μια συμφωνία όμως που να παίρνει υπόψη της αυτές τις γραμμές που έχει βάλει σαν στόχο του η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εκλογές σε δημοψήφισμα, δηλαδή, όπως είπε σήμερα και ο κ. Μαχαζάνης. Πρέπει να κάνουμε κάθε τι δυνατό έτσι ώστε να μην καταφύγουμε σε αυτό, αλλά αν χρειαστεί, ο ελληνικός λαός έχει πει πολλές φορές όχι και μπορεί να το ξαναπεί.